Το βιβλίο του Βασίλη Παλαιοκώστα που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο έφτασε στον εκδοτικό οίκο μέσω δικηγόρου των Αθηνών. Στις 600 σελίδες του ο καταζητούμενος περιγράφει τη δράση του αλλά και την κινηματογραφική απόδρασή του από τις φυλακές Κορυδάλλου. Χειριγμένος και ασύλληπτος εδώ και 10 χρόνια, ο Βασίλης Παλαιοκόστας, ο διαβόητος κακοποιός που αναζητούν οι ελληνικές αρχές αλλά και η Ιντερπολ, περιγράφει με τη δική του ματιά την κινηματογραφική ζωή του μέσα στις 600 σελίδες του βιβλίου του. Από τον πρόλογο του, ο Παλαιοκόστα ξεκαθαρίζει ότι αρνείται τα πάντα ή μάλλον σχεδόν τα πάντα. Ό,τι άλλο έχει να κάνει με ένοπλη ληστεία και κατηγορήθηκα ήταν πλεκτάνε, χρώματα τη ελληνική αστυνομία. Έω και τώρα δεν έχω διαπράξει ποτέ ένοπλη ληστεία σε οποιονδήποτε οργανισμό πέρα από τράπεζε επιχειρεί να αθωώσει τον εαυτό του για ληστείε. Δεν αντιστέκεται όμω να περιγράψει γλαφυρά την απόδρασή του από τι φυλακέ Κορυδαλού. Κινήσει αλλά και σκέψει που τον συνόδευαν αποτυπώνονται στο χαρτί. Περάσαμε μαζί την πόρτα και ο Αλκέ την έκλεισε πίσω του. Έβγαλε από τη μέση την αλυσίδα, την πέρασε γύρω από τα κάγκελα και την κλείδωσε με λουκέτο. Ο υπάλληλο προαυλίου δεν το κούνησε ρούπι, παρακαθόταν όπω όλοι οι κρατούμενοι και απολάμβανε το απρόσμενο θέαμα. Οι αισθήσει μα βρίσκονταν σε ύψιστο στο συναγερμό. Η αδρεναλίνη έσπαγε κοντέρ. Αφήναμε πίσω μα το κτηριακό συγκρότημα του Κορυδαλού, πετώντα προ τη γλυκιά ελευθερία. Θα αποτελέσει άραγε το βιβλίο βοήθεια για τι διοκτικέ αρχέ ώστε να βρουν που κρύβεται. Σύμφωνα με πληροφορίε, πάντω, η ειδική ομάδα τη αντιτρομοκρατική επικεντρώνεται σε σημεία κλειδιά που αναφέρονται μέσα στο βιβλίο. Εμεί δεν ήμασταν απλοί παράνομοι που κάναμε μία απαγωγή. Το μέλλον μα δεν θα κρινόταν, ούτε θα το καθόριζε αυτή μα η ενέργεια. Το βιβλίο έφτασε στον εκδοτικό οίκο μέσω δικηγόρου Αθηνών, που με τη σειρά τη το παρέλαβε σε φάκελο που έφτασε στο γραφείο τη. Εκτό από το χειρόγραφο, περιείχε και ιδιόγραφη επιστολή με το παλαμικό αποτύπωμα του Παλαιοκόστα. Δείγμα τη γνησιότητά τη, υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του οίκου που το εξέδωσε.